Θα πάμε στη Χαλκιδική, ωραία και στη Χαλκιδική, έτσι. Πιάσαμε καλοκαιρινά μέρη. Ναι. Από τη Λίμνο Μπανάκι, Χαλκιδική. Ανεβαίνεις προς τα πάνω. Άσχημα είναι, παντού θάλασσα είπαμε. Βουνό και θάλασσα, εκεί τα έχει όλα. Η ομάδα η ποδοσφαιρική είναι ο Διογέννης Λακώματος. 1957 η ίδρυση του Διογέννη Λακώματος. Έχει πολλοί παίκτες, έχουν γράψει ιστορία, όπου έχουν τον Στέφανο Μπορμπόκη, Φάνη Ντουτζιάρη, γνωστοί πολλοί παίκτες. Σωτήρης Κωνσταντινίδης, ο λεγόμενος με το προσωνύμιο ως γιατρός, αγωνίζεται λέει μέχρι σήμερα 46 ετών και που δεν έχει παίξει, από τις Σέρες είναι η καταγωγή του, το γνωρίζει, ΣΑΕΚ, Ηρακλή, μεγάλη ναι, γιατρός, έτσι, έχει σπουδάσει γιατρός. Είναι όντως γιατρός. Είναι γιατρός και γι' αυτό 46 και παίζει ακόμα. Ναι, Πανσεραϊκό Αγροτικό Αστέρα. Και τα τελευταία 8 χρόνια παίζει στο Διγενή Λακώματος, έτσι. Μεγάλο όνομα, 3 φορές διεθνής, 2 κύπελα, παρουσίες στο Champions League. Έχει πραγματικά την δική του ιστορία. Και μένει εκεί τα 11 τελευταία χρόνια. Ναι. Αυτό παίζει. Ναι. Ωραία. Και από ό,τι λένε, στο Λάκωμα δεν χάνει ούτε προπόνηση. Αυτό που λέμε ότι αθλείται ο άνθρωπος. Αφήνει τα ακουστικά του δηλαδή αυτά που το στιγμοσκόπιο, ναι, και πάει για μπαλίτσα, πάει για προπονησούλα. Τον Ορφανό τον είπες, τον Δημήτρη. Όχι, έχει κι άλλους, Τάσος Δούμας, Δημήτρης Ορφανός, Νίκος Τσακόγλου, ο Γιώργος ο Γκουγκούλιας, ο Κώστας ο Μανουσαρίδης, έτσι, αρκετοί. Ο Στέφανος Μπορμπόκης μάλιστα ήταν και προπονητής, έχει διατελέσει ναι. Στον Διγενή Λακώματος. Τι έκανε η ομάδα φέτος. Περίμενα να σου πω για τον Ορφανό ένα για πολύ πες. Γρήγορο. Έχει παίξει στον ΠΑΟΚ, τον Εργοτέλη, τον Πανσεραϊκό, την Καβάλα και τον Απόλλωνα Καλαμαρίας. Από όπου και μεταπήδησε στην ομάδα του Λακώματος. Θα κάνω πριν πει στην ομάδα να πω για το Λάκωμα δύο ναι, στοιχεία. Το Λάκωμα είναι ένα χωριό και ομώνυμο δημοτικό διαμέρισμα του Δήμου Νέας Προποντίδας στον ομό Χαλκιδικής. Έχει περίπου στους 1.500 κατοίκους, περίπου, έτσι, οι κάτοικοι ασχολούνται κυρίως με τη βιομηχανία και τη γεωργία. Στην περιοχή λειτουργεί βιοτεχνικό οικολογικό πάρκο με σκοπό την παραγωγική βιοκαυσίμου. Έχουν νηπιαγωγείο και δημοτικό σχολείο. Και πάμε στο τι έκανε ο Διγενής Λακώματος την αγωνιστική περίοδο που μας πέρασε. Εφέτο, είπες έχουν. Ναι. Δεν είπαμε το πιο βασικό, ότι έχουν και ένα φοβερό και τρομερό ύμνο. Είσαι δύναμη μεγάλη Διγενή και τον τρόμο εσύ σκορπάς πάνω στην γη. Οι αντίπαλοι που είναι απέναντι σου υποκοιτούνε με μια στην δύναμη σου. Ένας είναι ο Διγενής, να μην το ξεχνάει κανείς. Ένας είναι ο Διγενής, να μην το ξεχνάει κανείς. Έχεις παίκτες που και σιδεράλικανε. Τους αγώνες του ποτέ δεν σταματάνε. Μόνο νίκη επιζητούνε με μανία. Να χαρίσουνε στον κόσμο ευτυχία. Ένας είναι ο Διγενής, να μην το ξεχνάει κανείς. Ένας είναι ο Διγενής, να μην το ξεχνάει κανείς. Οι σκυταλοί έχουν πάρει τώρα οι νέοι. Οδηγούν τον Διγενή κάπου αλλού. Έχουν όνειρα πολλά φιλοδοξίες και το Λακώμα να ακούγεται παντού. Ένας είναι ο Διγενής, να μην το ξεχνάει κανείς. Ένας είναι ο Διγενής, να μην το ξεχνάει κανείς. Ένας είναι ο Διγενής, να μην το ξεχνάει κανείς. Ένας είναι ο Διγενής, να μην το ξεχνάει κανείς. Ένας είναι ο Διγενής, να μην το ξεχνάει κανείς. Ένας είναι ο Διγενής, να μην το ξεχνάει κανείς.
Λέγε, για το γήπεδο, πού βρισκόμαστε εκεί, Διγενής. Διγενής. Λοιπόν, το γήπεδο ονομάζεται Αβραάμ Παπαδόπουλος. Όπου ξεκίνησε ο Αβραάμ Παπαδόπουλος την καριέρα του από το Διγενή Λακώματος, αρχικά αγωνιζόταν ως κεντρικός επιθετικός. Το ξέρεις αυτό? Τη χρονιά 2000-2001, με προπονητή τον πρώην ποδοσφαιριστή του Άρη, τον Νίκο Πασιαλή, ήταν μάλιστα πρώτος σκόρερ στη δεύτερη κατηγορία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Χαλκιδικής με 29 γκολ. Ο Αβραάμ Παπαδόπουλος, επιθετικός γκολτζής. Και μετά Εθνική Ομάδα Ολυμπιακό και βέβαια, σχετικά. Ναι. Διγενής Λακώματος, θα μας πεις, φέτος σε 10 αγώνες είχε 4 νίκες, 3 ισοπαλίες και 3 ήττες. Για πες μας πού είναι, στον ομιλό που λοιπόν, ήταν. Λοιπόν, τερμάτισε στην δεύτερη θέση με 62 βαθμούς πίσω από τον ποδοσφαιρικό ομιλό Μουδανιών, που είχε 78 βαθμούς, αυτά όλα βέβαια στην Α1 αεραστεχνική κατηγορία, έτσι. Τρίτη ήταν η Δόξα Καλυβών με 60, ο νέος ποδοσφαιρικός όμιλος Νέας Καλλικράτειας, τέταρτη θέση με 56, η Νίκη Πολυγύρου με 44 βαθμούς στην πέμπτη θέση και ο Αστέρας Αγίου Νικολάου με 42 βαθμούς, 43 συγγνώμη, ουραγό. Εκεί είναι δύο όμιλοι, Νίκο, έτσι. Ναι, στον άλλο όμιλο. Πέντε ομάδες στον άλλο όμιλο. Ναι, το πρωτάθλημα πήρε ο Άρης Κασανδρίας, έτσι. Δεύτερη Δόξα Ορμιλίας, αθλητικός όμιλος Σάρτης τρίτος, αθλητικός όμιλος Σημάντρων τέταρτος και Απόλλων Αρναίας στη θέση την πέμπτη τελευταία ουραγός με μόλις 7 βαθμούς. Μάλιστα, λοιπόν, πήγαμε από τη Λίμνο στη Χαλκιδική.